Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον προπονητή της Νίκης της Ευκαρπίας, τον κύριο Γιάννη Καμπουρίδη. Κύριε Καμπουρίδη, αν και βρεθήκατε πίσω στο σκορ σήμερα στο παιχνίδι αυτό κυπέλλου, τελικά το γυρίσατε το παιχνίδι με 2-1, προκριθήκατε στην επόμενη φάση. Δύο λόγια για το παιχνίδι και αν θεωρείτε δίκαια την τελική σας επικράτηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θεωρώ ότι επικρατήσαμε δίκαια ενός πολύ καλού αντιπάλου. Τώρα το κύπελο σαν στόχος δεν ήταν. Δεν θέλουμε να το κατακτήσουμε, απλά μετά τα δύο συνεχή άτυχα αποτελέσματα που είχαμε, θέλαμε να κερδίσουμε για τα παιδιά και για μας, για τους εαυτούς μας, για να πάρει η ομάδα λίγο ψυχολογία. Τώρα για το παιχνίδι. Παίζαμε, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει, παίζαμε με ένα από τα φαβορί στην κατηγορία, μαζί με την επανομή θεωρώ και εμάς. Ήταν πολύ δυνατό το παιχνίδι. Οι Ακρίτες απέδειξαν ότι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά σήμερα νομίζω ότι τα παιδιά δείξανε πολύ μεγάλο χαρακτήρα και τελικά καταφέραμε έστω και στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και γυρίσαμε το παιχνίδι. Η προσοχή σας τώρα επικεντρώνεται από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα, στο οποίο βασικός σας στόχος και κύριος ποιος είναι? Το στόχο τον έχουμε καθορίσει να μπούμε στα play-off, που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε σωθεί κιόλας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσουμε και καταφέρουμε μέσα στον τρίτο γύρο που λένε, γιατί θα συνενωθούμε με τον άλλον όμιλο. Επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα, αλλά και το κύπελο θα το χρησιμοποιήσουμε για να κρατήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας σε μια καλή κατάσταση. Γιατί, όπως είδατε, σήμερα κάναμε αρκετές αλλαγές, παίξανε νέα παιδιά, για να έχουμε όλοι χρόνο συμμετοχής, γιατί το πρωτάθλημα θα είναι μεγάλο και θέλουμε όλους τους παίκτες να είναι ετοιμοπόλεμους. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Δίπλα μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον προπονητή των Ακριτών Σικαιών, τον κύριο Γιώργο Ταλιχμανίδη. Κύριε Ταλιχμανίδη, καλησπέρα. Καταρχήν, τι έφταξε και ενώ η ομάδα σας προηγήθηκε στο σκορ, έχασε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει και κάποιο άλλο τέρμα. Τελικά αποκλειστήκατε με ήττα από την Νίκη Ευκαρπίας με 2-1. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε να μεταδίδετε τα αριστεχνικά παιχνίδια. Όσον αφορά σήμερα το παιχνίδι, πιστεύω ότι βρεθήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων από αυτό που ζητούσαμε. Ο αντίπαλος μας ήταν αρκετά καλύτερος. Ήταν ένα παιχνίδι που προηγηθήκαμε και πήγαμε να κάνουμε και το 2-0, δεν τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω για έναν ανεξήγητο λόγο, δεν βγάλαμε ούτε ενέργεια, ούτε θέληση, ούτε τίποτα. Περάσανε 45 και 30 λεπτά χωρίς να κάνουμε μια τελική. Δεν ξέρω τι έφταξε, τι έκανε. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ κατώτερο των περιστάσεων σε το σημερινό παιχνίδι. Άρα τώρα η προσοχή σας, κύριε Ταλιχμανίδη, στο πρωτάθλημα, στο οποίο πρωτάθλημα οι επαείοντες σας κατατάσσουν στα φαβορί μαζί με την Ευκαρπία και την Επανομή. Θα ήθελα να μου πείτε αν αποδέχεστε τον χαρακτηρισμό αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε. Φαβορί μπορεί να χρήσει οποιονδήποτε. Άλλοι λένε βάση των μεταγραφών, άλλοι λένε νεοφώτιστη, άλλοι λένε για την οργάνωση. Εμείς είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα. Οι Ακρίτες σαν όνομα υπάρχουν, αλλά στην Α1 έχουν απουσία 5 χρόνια, 6. Η Επανομή είναι μια ομάδα που πέρσι πήγε και διεκδίκησε την άνοδο στα play-off. Το να σε χρήσουν φαβορί, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύουμε ότι αν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, στο τέλος θα μας κρίσουν φαβορί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε το φαβορί. Βάσει των μεταγραφών, έχουμε παίχτες έμπειρους που πήγαν την παραπάνω κατηγορία. Αλλά το 70% των ποδοσφαιριστών που έχουμε δεν ξέρουν την Α1 κατηγορία. Δεν μπορείς να χρήσεις φαβορί μια ομάδα γιατί πήρε δύο παίχτες okay, από γάμα εθνική. Αυτά. Κύριε Ταλιχμανίδη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια και εσάς το έργο που παράγετε. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Νίκης της Ευκαρπίας, τον Λάζαρο Ντοζαλίδα, ο οποίος διεκρίθη ιδιαίτερα στο σημερινό αγώνα. Δύο λόγια, Λάζαρε, για τη σημερινή σας αυτή αναμέτρηση, την τελική σας επικράτηση και την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου της ΕΠΣ Μακεδονίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά από αυτή τη νίκη. Το θέλαμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά τα δύο πρώτα αποτελέσματα. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σερί και αυτή ήταν η αρχή. Στο κύπελο θα συνεχίσετε τώρα. Επανέρχεσαι και ξανάρχισε πάλι και το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο στόχος της Νίκης Ευκαρπίας στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας? Πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να πάρουμε τους 3 πρώτους βαθμούς και από εκεί πέρα βλέπουμε στο τέλος που θα καταλήξουμε. Και τέλος, προσωπική σου στόχη και φιλοδοξίες? Να πάρω όσο περισσότερα παιχνίδια μπορώ και να νικάει συνέχεια η ομάδα και να είμαι από τους καλύτερους.
Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον αρχηγό των ακριτών Σικιών, τον Νίκο τον Βασαίτη. Νίκο, τι έφτιαξε σήμερα, ενώ η ομάδα σου προηγήθηκε στο σκορ, έχασε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει και κάποιο άλλο τέρμα. Τελικά αποκλείστηκε με 2-1 από την νίκη Ευκαρπίας. Καλησπέρα. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι από δύο ποιοτικές ομάδες. Το ξέρουν όλοι αυτό, μην κρυβόμαστε. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μπήκε τον γκολ στην παράταση. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό να γίνει μια σωστή αλληλοκάλυψη, να πάμε πάνω στον παίκτη που έγινε το σουτ. Με κόντρα δεχτήκαμε τον γκολ. Εντάξει, προχωράμε, κύπελο ήταν. Φεύγουμε από το θεσμό του κυπέλου, συγκεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα που είναι από την αρχή ο στόχος μας. Στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη, στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου γιατί κάνω μια υπερπροσπάθεια. Και σίγουρα η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για μας. Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Κάθε μέρα, κάθε προπόνηση γινόμαστε καλύτεροι. Νίκο, οι Δήμονες και γνωρίζονται στην κατηγορία σας κατατάσσουν στα φαβορί μαζί με την νίκη Ευκαρπίας και την αναγέννηση Επανομής. Αν αποδέχεστε τον όρο αυτό, θα ήθελα να μάθω. Τα φαβορί κρίνονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αν είμαστε φαβορί, θα το δείξουμε στο αγωνιστικό χώρο κάθε Σαββατοκύριακο. Θα παλεύουμε για την νίκη. Και όπως είπα, στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας και στο τέλος αυτοί που μας κρίνουν φαβοροί θα δικαιωθούν ή δεν θα δικαιωθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν από τους νεαρούς και φερέλπιδες ποδοσφαιριστές των ακριτών Σικιών, τον Γιάννη τον Αναστασόπουλο. Γιάννη, αν και προηγηθήκατε στο σημερινό παιχνίδι, τελικά χάσατε με 2-1, χάσατε και την πρόκληση. Δύο λόγια, αν θεωρείς δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Να ευχηθώ μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Επιτέλους ξεκινήσανε τα πρωταθλήματα και όλες οι διοργανώσεις. Ήταν ένα δυνατό μάτς, θεωρώ. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ δυνατά, υπήρχαν πολλές φάσεις. Είδαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάριση πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένα δυνατό μάτς και παρόλα αυτά η ήττα μας αφήνει μία πικρή γεύση, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή το κύπελλο έχει τελειώσει για εσάς, τώρα θα επικεντρωθείτε στο πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο φετινός στόχος των ακριτών Σικιών στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΟ Μακεδονίας? Δυστυχώς τελείωσε ο θεσμός του κυπέλου για μας. Ήταν ένας θεσμός που θα θέλαμε να πάρουμε μέρος, να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Τώρα όσον αφορά το πρωτάθλημα της Α1, κοιτάμε κάθε εβδομάδα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όλοι μαζί να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, υγεία σε όλους.